Την πεποίθηση ότι με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών θα γίνει ένα πραγματικά μεγάλο βήμα για πιο ισχυρές περιφέρειες, εξέφρασε από την Αλεξανδρούπολη ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζι Κώστας, στο 10ο τακτικό συνέδριο της ΕΜΠΕ που πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα του Εύρου. Ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην σημασία της μετεξέλιξης των αιρετών περιφερειών, τονίζοντας την κρισιμότητα αυτής της νέας μεγάλης μεταρρύθμισης όπως την χαρακτήρισε, καθώς πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, να ενσωματώνει αιτήματα, να δίνει δυνατότητες, να απαντά σε προκλήσεις που με μεγάλη σαφήνεια έχουν αναδειχθεί από την Ένωση Περιφερειών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ξεκινήσει τη διαβούλευση για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία τώρα, περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν, αυτά όλα που ζητούσαμε τα προηγούμενα χρόνια ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και ως περιφέρειες της χώρας, να τα δούμε πια να κατοχυρώνονται σε νόμο του κράτους. Ενδυνάμωση του ρόλου των περιφερειών, ξεκάθαρες αρμοδιότητες, αύξηση των κονδυλίων για να μπορούμε να υπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας. Παράλληλα, επεσήμανε την παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών αλλά και συνολικά της ηγεσίας του Υπουργείου στο συνέδριο, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα εχέγγυο συναντήληψης και συνδιαμόρφωσης της νέας πραγματικότητας. Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του ως νέου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας δήλωσε πολύ συγκινημένος, καθώς, όπως είπε, αυτά τα 14 χρόνια από την στιγμή της εκλογής του στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είδε τις προσπάθειες της χώρας να ορθοποδήσει τις αντικειμενικές δυνατότητές της στην αγωνία των αιρετών να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών, την αλληλεγγύη να απλώνει δίχτυ προστασίας για τους αδύναμους, την θέληση των κοινωνιών να μην διαραγούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης, αλλά ταυτόχρονα και την απέτηση της κοινωνίας για μεγάλες αλλαγές, υπογραμμίζοντας ότι έτσι κλείνει ένας αυτοδιοικητικός κύκλος για αυτόν και επίσημα, δίνοντας την υπόσχεση όμως ότι θα παραμείνει μάχημος από όποια θέση και αν βρεθεί. Για μένα είναι μεγάλη συγκίνηση που σήμερα κλείνει ένας κύκλος και αυτός ο αυτοδιοικητικός κύκλος κλείνει εδώ, στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, στα σύνορα της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Στέλνοντας έτσι το μήνυμα ότι όλοι μαζί, όπου και αν βρισκόμαστε μέσα στην Ευρώπη, θα δουλέψουμε τα επόμενα χρόνια μαζί για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει.